θέλουμε ο σύντροφος που ψάχνει Δομινίκη να είναι χορηγός. Να είναι την κάρτα θέλουμε να βλέπουμε πάλι, γιατί είναι πολλά τα ζητούμενα. Είναι πολλή δουλειά που έχει. Ναι. Έχουν αρχίσει και τηλεφωνούν. Α, για να δούμε. Να βλέπουμε την καρτούλα παρακαλώ. Να είναι χορηγός, να είναι μοντέλο, να είναι επιστήμονας στον εγκέφαλο, να είναι πιστός σαν σκύλος, να είναι με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Τι άλλο, να έχει κότερο, απαραίτητο, και εγώ το θεώρησα υπερβολικό. Δεν είναι όμως τηρουμένο των αναλογιών του συντρόφου και της κατάστασης που θέλει η φίλη μας, διότι πώς μπορεί να πάει η Δομινίκη με αυτόν τον σύντροφο στις Κάνες, όπως πολύ απλά μας περιέγραψε, ή ίσως στο Μονακό, στο Μοντεκάρλο, και να μην έχει το δικό της σκάφος. Δηλαδή θα γνωρίσει τους παραγωγούς, όπως χαρακτηριστικά μας είπες, έτσι. Βέβαια. Δεν μπορούν αυτοί να πάνε να πιείτε ένα καφέ έξω στη στεριά, να πούμε. Όχι. Αυτές οι συμφωνίες γίνονται σε άλλα μέρη. Δεν γίνονται, έλα, κύριε Σπίλμπεργκ, ελάτε λίγο εδώ στο τραπεζάκι να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο. Πρέπει δηλαδή πιστεύεις να δείξει ότι είσαι ένα στάτους. Πιστεύεις φίλη μου, έτσι. Πιστεύεις εσύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Και δεν ακούω τι λένε. Πάρα πολύ. Ναι. Και δεν ακούω τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή, ξέρω ότι διαθέτω στην ψυχή μου, στην εμφάνισή μου. Και όταν θέλω κάτι, ακόμα και να αποτύχω χίλιες φορές, θα ξαναπροσπαθήσω. Έχω δηλαδή αυτή τη δυναμία. Άρα, μέσα μου. Μας απειλείς ότι θα ξαναπάς σε άλλο talent show? Φυσικά, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστώ να μην έχω πάθει λαρυγγίτιδα, γιατί τη συγκεκριμένη μέρα είχα πάθει λαρυγγίτιδα από το air condition. Ωραία. Άρα λοιπόν λες εσύ ότι γενικώς το παλεύεις και ακόμα και αν δεν βρεθεί ο σύντροφος που ψάχνει σήμερα, πάλι θα το ξαναπαλέψεις. Αυτό υπάρχει. Μάλιστα. Στο μυαλό μου ούτως ή άλλως. Για να... Είναι εδώ η Αντριάννα. Για να έρθει παρακαλώ η Αντριάννα Λίτα. Χορηγό, μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτές είναι οι μεγάλες στιγμές, έτσι. Γι' αυτές τις μικρές στιγμές κάνω εγώ τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια, για να φέρω τους ανθρώπους που ταιριάζουν κοντά. Και εδώ μιλάμε για δύο γυναίκες που έχουν κοινή επιθυμία, δηλαδή τον άντρα χορηγό. Τι κάνεις, Αντρέα, σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες στο κάλεσμα άμεσα. Εγώ ευχαριστώ. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ. Γνωρίζεστε πρώτη φορά, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Ωραία. Όταν αναφέρθηκα σε σένα πριν στη Δομινίκη, μίλησε πάρα πολύ τιμητικά και μου είπε ότι είσαι και πολύ όμορφη κοπέλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τα καλά Ωραία. Λόγια. Βέβαια είστε πολύ διαφορετικές. Σίγουρα. Γιατί η Δομινίκη ζητάει και αυτή χορηγό. Κοίταξε, νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν έχεις φέρει εσύ αυτή την. Τάση. Την τάση να την πω, τη μόδα να την πω. Σε έναν βαθμό το πρόβλημα, γιατί μπορεί να είναι και πρόβλημα. Γιατί ψάχνετε χορηγό και μπορεί να μην είναι και εύκολο να τον βρείτε. Φανταζόμουν ότι είσαι μοναδική. Δεν πίστευα ότι μπορεί να υπάρχει κι άλλη κοπέλα στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να ζητάει ευθαρσός χορηγό, με διάφορες άλλες, ας πούμε, ανησυχίες η Δομινίκη, τις οποίες εσύ δεν τις ζήτησες. Τώρα εδώ βέβαια εσύ τον βρήκες στο χορηγό την άλλη φορά. Τι έγινε με αυτούς που κάλεσαν? Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Ναι. Δεν έχω βρει ακόμη το κατάλληλο. Έχεις και εσύ τον πήχη πολύ ψηλά όμως, έτσι. Είμαι απαιτητική, Ανίτα. Τα αξίζω. Όπως... Το θυμάμαι. Θέλεις κότερο και εσύ, έτσι. Κάμπριο ήθελες εσύ. Κάμπριο αυτοκίνητο. Θέλω κότερο. Θέλω τα μου τα κρυβάτα. Συλλεκτικά μου τα παπούτσια. Όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε το ίδιο. Έχουμε κάποιες διαφορές. Τι διαφορές έχετε? Νομίζω είναι εμφανής. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Δηλαδή. Και έχουμε διαφορετικές απαιτήσεις η μία από την άλλη. Ναι, ναι, με νόμιες, αλλά διαφορετικές, παρόμοιες. Ναι. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά. Η Δομινίκη είναι λίγο πιο από σένα
επικοινωνιακή και λίγο πιο ανοιχτή σε γνωριμίες, ενώ εσύ είσαι λίγο σφιχτός άνθρωπος. Δηλαδή στον τρόπο που μιλάς δεν ανοίγεσαι πολύ εύκολα, λες μόνο αυτό το συγκεκριμένο που θέλεις και δεν το πας αλλού. Η Δομινίκη δεν συμβιβάζομαι εύκολα, Νίτα, αυτό. Ναι. Είμαι ξεκάθαρη εξ αρχής. Και εκείνη δεν συμβιβάζεται. Απλά εσύ είσαι πιο... από ό,τι βλέπω, μπορεί να συμβιβαστείς και με το γεγονός ότι ο χορηγός δεν θα είναι όμορφος ή δεν θα έχει... Νομίζω δεν παίζει ρόλο τόσο η εξωτερική εμφάνιση στον άνθρωπο. Ναι, ενώ η Δομινίκη επιμένει σε αυτό. Η τσέπη παίζει ρόλο, πιστεύω. Ναι, αλλά θα έρθεις κοντά με τον άλλον, δηλαδή αν δεν είναι όμορφος, πώς μπορείς δηλαδή να πας... Συζητήστε λίγο, μου αρέσει αυτή η κοινωνική κουβέντα που γίνεται. Δηλαδή πώς μπορείς να έχεις δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα σου αρέσει εμφανισιακά. Δεν με ενδιαφέρει τόσο. Δεν νιώθεις έλξη. Χορηγό με ενδιαφέρει, τα χρήματα κυρίως. Όχι τόσο η εμφάνιση. Πολύ ψυχρός εκτελεστής μου ακούγεται αυτό. Δηλαδή δεν θέλεις κάποιον δηλαδή, να νιώσεις τρυφερότητα. Άσε με το οικονομικό κομμάτι. Φυσικά και εμένα με ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι. Αλλά πρέπει ο άλλος να είναι και σύντροφος δίπλα μου. Δηλαδή κάποια στιγμή ναι, θα θέλω να γεννήσω τα παιδιά του. Δεν μπορώ να γεννήσω τα παιδιά κάποιου που δεν μου αρέσει φάτσα του και να τα βλέπεις τα παιδιά μου. Ναι, αλλά το θες πάντα χορηγό εσύ και εσύ, έτσι. Ναι, πρέπει να έχει χρήματα γιατί το είπαμε ότι οι φτωχοί πλέον. Δεν μπορούν να μας δώσουν αυτά που χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Τηλεθετές μου, εσείς έχετε την κρίση σας, ξέρετε τι θα σκεφτείτε, δεν θα σας πω εγώ. Το σίγουρο είναι ότι περιμένουμε να δεχτούμε για ακόμη μια φορά τηλεφωνήματα για αυτές τις δύο γυναίκες. Δώστε μου μια γραμμή, ναι, βεβαίως. Δώστε μου μια γραμμή. Έχουν αρχίσει να τηλεφωνούν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι είναι αυτά. Ναι, Ιταλίστε. Καλησπέρα σας. Από ποια σπηλιά καλεί ο κύριος. Καλησπέρα σας. Homo sapiens. Να χαμηλώσετε παρακαλώ τηλεόραση. Καλησπέρα σας. Είναι γυναίκα. Γυναίκα γιατί μας κάλεσε. Τι να την κάνω τη γυναίκα. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, Ανίτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με ακούτε. Βεβαίως. Είμαι η Μάγδα. Μάλιστα. Από Τρίπολη τηλεφωνώ. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω παντρευτεί, έχω κάνει παιδιά. Και εμείς με τον άντρα μου περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιες γυναίκες, ειδικά οι σύγχρονες, πρέπει να τα έχουν τόσο έτοιμα και να μην σέβονται τον αγώνα του άντρα, είναι και φτωχός, τη στιγμή που δουλεύει, που είναι εργατικός, που το παλεύει. Γιατί η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη και παλιά ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς οι παλιές γυναίκες τα ξέρουμε αλλιώς, ότι η γυναίκα πρέπει να συμπονάει τον άντρα, να τους παραστέκεται, να είναι στο σπίτι, να φροντίζει, να μάθει, να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να είναι νοικοκυρά παρά όλα. Τώρα, μόνο με την ομορφιά, τα τακούνια και ένα μαλλί, ένα σπίτι δεν σώζεται. Δηλαδή, τι θα κρυβεί ο καινούριος άνθρωπος, ώρα να πληρώνει, τι να τιμώ, την εμφάνιση, τι να του κάνει η εμφάνιση. Εδώ πρέπει να τα στηρίξει ολόκληρη την οικογένεια. Και τι πράγματα να τα πω, ακούω, ότι δεν μπορώ να, αν δεν μ' αρέσει πάντα του, δεν αγαπάω τα παιδιά του. Ανθρώπινε σχέσεις έχουμε. Και εμείς δεν παίρναμε τους κούκλους, μας δίνανε πατεράδες μας αυτό που μας δίνανε. Αρκεί να είναι καλός άνθρωπος και τίμιος και εργατικός. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει εσείς να κάθεστε σε ένα καναπέ και να τα έχετε όλα έτοιμα. Εμείς και πλέναμε και στα χωράφια πηγαίναμε και το μαγαζί του αντρός μας κρατάγαμε. Πού να είναι αυτά γραμμένα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι μυαλό κουβαλάτε οι σημερινές γυναίκες που νομίζετε ότι μόνο τα Ινστιτούτα και δεν ξέρω πώς θα λένε του λαφτούν αυτού και τα κομμωτήρια θα σας δώσουν καλή ζωή. Γιατί εσείς δηλαδή είστε ευρυκισμένες και είστε κάτι άλλο διαφορετικό και ξεχωριστό από εμάς. Εμείς και οι γυναίκες υπήρξαμε και πολύ θηλυκές και τους άντρες δεν κρατάγαμε όταν θέλαμε. Όταν δεν θέλαμε τους αφήναμε αμολυμένους, πώς το λένε. Και για βάλτε μυαλό. Σήμερα τα σπίτια, για βάλτε μυαλό. Ο άντρας δεν είναι μόνο για τα έξω και τα φρουφρού και τα αρώματα. Δεν μπορώ να πω τα διαφυγίζομαι. Εγώ τα ίδια λέω και την κόρη μου. Εμένα ήταν δύσκολη θέση μου, δεν μπορούσα να τα πω αυτά που λέτε, να ξέρετε. Θα διαφωνήσω. Είμαι αντίθετη με την άποψή σας, με τη γνώμη σας. Τα αξίζω όλα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, κοίτα προσόντα. Κοίτα εξωτική όμορφιά. Φυσικά. Πολύ καλύτερα από εσένα.
πολύ καλύτερα από εσένα. Πώς το γνωρίζεις αυτό, που ακούω εκεί πέρα όλα τα λεφτά πάνε στις νυχούδες και παίρνουν τη γυναίκα να τους σιδερώνουν. Από πού και πού τα έχετε εσείς αυτά γραμμένα και δεν έχετε πάλι ένα κεραμίδι. Κάτι να χαλάει το σπίτι σας, δεν ξέρετε μόνος να το φτιάξετε, αλλά αμέσως θα πάρετε το μάστορα για μια βρίζα. Ακριβώς, γι' αυτό, αυτά αξίζουμε. Τι αξίζετε, γιατί, δηλαδή, τι διαφορετικό διαθέτετε, όλες ένα πράγμα έχουμε και αυτό είναι του Θεού. Δηλαδή, τι εννοείς. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ την κυρία. Είμαστε φτιαγμένες για να γεννάμε και να κάνουμε παιδιά. Δεν είστε κάτι διαφορετικό που πρέπει να έχετε και μια ειδική μεταχείριση. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πόσοι γυναίκες σήμερα έχουν σηκώσει παγιάκι και δεν αντέχουν ούτε τη φτώχεια και δεν αντέχουν και δεν κάνουν υπομονή και τα παίρνουν όλα έτοιμα. Και δεν καταλαβαίνω κι εγώ αυτό που είπατε χώρι. Τι είναι αυτό το χώρι. Συγγνώμη. Αυτό. Συγγνώμη, δηλαδή. Πρέπει να είναι τίμιο εργατικό, να είναι του σπιτιού. Αυτά πρέπει να κοιτάτε και να προσφέρετε και εσεί. Συγγνώμη, δηλαδή τι θέλει, να σιδερώνω και να καθαρίζω, αυτό εννοεί. Φυσικά. Φυσικά. Να τα κάνει εσύ αυτά στο σπίτι σου. Θα πάρει κατάθλιψη, Αντριάννα, άμα σιδερώσει και καθαρίσει. Καλή μόνο. Τι είναι αυτό. Δεν το αντέχει καν σαν εικόνα στο μυαλό τη. Και τι θέλετε να πείτε ότι πρέπει να έχει λεφτά και φτωχή. Δηλαδή, φτωχή δεν έχουν, μοίρατε, παντρεύονται. Η φτωχή δεν κάνει οικογένεια, δεν καταλαβαίνω. Αν άνθρωπο δεν έχει μια δουλειά ή δεν πάει καλά η δουλειά, τι πρέπει να τον πετάξουμε. Ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε υπομονή και να του δώσουμε κουράγιο. Γιατί πρέπει να είναι όλα τα πράγματα πάντα καλά. Εγώ έχω να πω ότι βαρέθηκα να συντηρώ τους άνεργους πρώην μου. Και θέλω έναν άντρα που μπορεί να μου προσφέρει. Δεν γίνεται εγώ να δουλεύω και για τον άντρα που μου έχει τύχει. Για να είμαι εδώ σε αυτήν την εκπομπή αυτή τη στιγμή και να έχω όλες αυτές τις απαιτήσεις, σημαίνει ότι έχω πέρασει από 40 κύματα. Και από σχέσεις οι οποίες ήταν... Πώς είναι το όνομά σας, κυρία μου? Μάγδα. Μάγδα. Ναι, κυρία Μάγδα μου, εσείς Μάγδα. Δεν έχετε ζήσει αυτό που έχει ζήσει η Δομινίκη. Ξέρετε τι να σας φέρνει για δώρο, για γενέθλια και γιορτή ένα τέτοιο μπιζουδάκι. Τι λέτε, κυρία μου, ένα ποταπό μπιζουδάκι για γενέθλια και γιορτή. Έχετε ζήσει αυτό το τραυματικό εσείς? Ξέρετε πως θα σας φέρνει στα γενέθλια το μπιζουδάκι, το ελεϊνούλι, το μικρό, το ποταπό και να σου λέει ότι είσαι καλυμμένη και για τα γενέθλια και για τη γιορτή, για το Πάσχα, για τα Χριστούγεννα. Πού τα ξέρετε, κυρία μου, τι εμπειρίες έχετε από τη ζωή σας? Σας παρακαλούμε, κυρία Μάγδα. Σας ευχαριστούμε, σας αγαπάμε, γεια σας. Μείνετε εδώ εσείς τώρα, γιατί έχω μια δουλειά, έρχομαι. Σε λίγο σας βγάζω τα τηλέφωνα. Να δω ποιοι θα πάρουν τώρα και είμαι περίεργη να δω αυτοί που θα πάρουν. Θα θέλουν Δομινίκη ή Αντριάννα, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Έχουν αρχίσει να καλούν οι χορηγοί για τις κοπέλες και όταν λέμε χορηγοί εννοούμε οι άνδρες οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν τις δράσεις των κοριτσιών που όπως καταλαβαίνετε είναι και οι δύο κάνουν πράγματα τα οποία απαιτούν χρήματα. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο, σας βγάζω τα τηλέφωνα. Ελπίζω να μην τσακωθείτε μεταξύ σας ποια θα πάρει ποιον. Όχι, δεν νομίζω. Δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις ούτως ή άλλως. Διαφορετικές. Πολύ μ' αρέσει. Θα δείξει. Έχουν αρχίσει να καλούν διάφοροι άνθρωποι. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να πω στους τηλεθεατές μας ότι σε λίγο θέλω να σας υπενθυμίζω, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς το επιθυμείτε πάρα πολύ. Ήτανε και έτοιμά σας, δηλαδή το ζητάγατε πολύ καιρό τώρα, αλλά εμείς δεν είχαμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε εκεί να την βρούμε. Θα έρθει κοντά μας η Λέρα. Είσαι ευχάριστος, ελεηνός, υποκριτής, σαδιστής, μαζοχιστής και μαζοχιστής. 9 χρόνια μετά εμφανίζεται η γυναίκα αντιπρόσωπος, η γυναίκα Λέρα στη ζωή μας. Είσαι ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Λέρα έρχεται πολύ αλλαγμένη από ό,τι μου είπαν, πολύ διαφορετική, αλλά πάντα με το ίδιο μπρίο και κέφι. Για πες μας λοιπόν. Καλά, μας το είπατε. Σκιάζομαι όμως και λίγο, ε. Λοιπόν, για να βγάλουμε καμιά γραμμή παρακαλώ, να δούμε τι γίνεται εδώ για τα κορίτσια μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ανίτα. Γεια σας, Μεσιο. Καλησπέρα, τη γλυκά σας, η Αντριάννα. Η Αντριάννα και η Δομινίκη. Η Δομινίκη. Ναι, ναι. Απλά εγώ έχω μια προτίμηση προς την Αντριάννα. Καταρχήν να συστηθώ για να ξέρει και η Αντριάννα περί τίνος πρόκειται. Ονομάζομαι Βαγγέλης. Μάλιστα. 50 ετών. Από Λάρισα. Ναι, ναι. Συγκεκριμένα από ένα χωριό της Λαρίσης, στην Ανατολή. Ναι. Νομίζω ότι πληρώ τις προδιαγραφές
της Αντριάνας. Ναι, πάμε στο θέμα, πάμε να δούμε. Γιατί ζητάνε, για την Αντριάνα έχετε καλέσει εσείς. Ναι, για την Αντριάνα, ναι. Εσείς ναι, καλέσατε ναι. Για την Αντριάνα, γιατί, επειδή η Αντριάνα είναι λίγο πιο... δεν είναι τόσο απαιτητική όσο η Δομινική. Απαιτητική είναι. Πιστεύω βέβαια ότι με την κατάλληλη καλλιέργεια του αστρώσης θα γίνει πιο... θα είναι πιο ήσυχη, πιο ηρεμή. Πιστεύω ότι μ' αρέσει όμως την εμφάνιση, μ' αρέσει το στυλ της και θεωρώ ότι ταιριάζουμε. Ωραία, πείτε μας όμως εσείς ποιος είστε, γιατί μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι είστε εσείς και τι μπορείτε να προσφέρετε. Κοιτάτε, εγώ επειδή είμαι μεγαλακτηματίας στην περιοχή εδώ της Λάρισας, μπορώ να την κάνω αρχόντισσα, να έχει οτιδήποτε επιθυμεί, οτιδήποτε θέλει, δεν της χαλάω κανένα χατήρι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω και ευαίσθητο, συναισθηματικός, ρομαντικός. Μάλιστα. Από... Κότερο έχεις. Κότερο θέλουμε κάπου. Κότερο, αυτά όχι. Κότερο, εγώ είμαι άνθρωπος καμπίσιος, ορεινός. Εδώ έχουμε χτήματα, έχουμε παραγωγή, αγροτική παραγωγή, χρήματα πολλά. Μάλιστα. Θα περάσει καλά μαζί μου. Δεν ενδιαφέρει τη Δομινίκη καθόλου αυτό το κομμάτι, όχι. Η Δομινίκη είναι συμπαθητική, αλλά δεν είναι. Θεωρώ ότι σαν εμφάνιση η Αντριάννα είναι καλύτερη. Κάμπριο έχεις? Όχι, έχω αυτοκίνητο, καλό αυτοκίνητο. Βέβαια, αν έρθεις στα μέρη μας θα το δεις. Πού να έρθεις, Τρίπολη? Νομίζω όμως ότι αυτό δεν αποτελεί. Στη Τρίπολη ήταν η κυρία που πήρε πριν. Στη Λάρισα, πώς φαίνεται? Δεν σου κάνει πολύ σικ. Πισίνα έχεις στη Λάρισα? Όλο το κάμπος θα είναι στα χέρια της και στα πόδια της. Έχει πισίνα. Και ό,τι θέλει θα το έχει. Πισίνα θέλω. Έχεις? Πισίνα όχι. Όχι. Έχω χωράφια πάρα πολλά. Σαν θάλασσα, σαν πισίνα. Αλλά να ξέρεις ότι είμαι καμπίσιος, είμαι ορεινός. Στην περιοχή εδώ, σας προσφέρει τα πάντα. Μάλιστα. Και ό,τι χρειαστείς από χρήματα, εδώ είμαστε. Τίποτα. Ούτε πισίνα παίζει, ούτε κάπνου, ούτε τίποτα. Αντριάννα, όμως πρέπει να κοιτάμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο λεφτά, το πισίνα. Λεφτά, λεφτά έχει. Τι να κοιτάξουμε, τα χωράφια? Γιατί η αγροτική παραγωγή, από τι τρώτε είναι, δηλαδή, από αυτό τρώμε, όλοι από αυτό ζούμε. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε είναι... το σκιάχτρο, θα κάνουμε στα χωράφια? Τα χωράφια θέλουν χρήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, Μεσιο. Η Δομινίκη έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την περίπτωση τη δική σας. Ούτε εσείς για εκείνη. Η Αντριάννα, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ διστακτική. Οπότε νομίζω ότι δεν είστε η περίπτωση που περιμένουμε ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε παρακάτω στην επόμενη γραμμή, γιατί θέλω να κλείσω με τα κορίτσια και να υποδεχτώ σε λίγο τη γυναίκα η οποία έχει, μας δίνει τη μεγάλη χαρά να έρχεται κοντά μας. Τη γυναίκα αντιπρόσωπο, τη γυναίκα εκπρόσωπο, τη γυναίκα λέρα. Μια γυναίκα που μετά από 9 χρόνια έρχεται στη ζωή μας, μετά από τόσο καιρό, έρχεται κοντά μας να δούμε το σύνολο. Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι ο Φώτης από Κολωνό. Ο Φώτης από το Κολωνό. Παίρνω για τη Δομινίκη. Ναι. Την είδα, είναι ωραία γυναίκα. Εσείς πώς είστε? Και με ενδιαφέρει. Ναι, δεν ξέρω, έχετε δει τις απαιτήσεις Δομινίκης Μεσιό? Άκουσα, ναι. Άκουσα. Εντάξει, είστε... μια χαρά είναι, καλύπτωται όλα, τι καλύπτω, δεν υπάρχει οικονομικό θέμα. Δεν μπορώ να σας φανταστώ εσάς εγώ σαν μοντέλο, το στυλ σας να είναι μοντέλο, άντρας μοντέλο, να βλέπουμε την κάρτα. Εντάξει, είστε... δεν είμαι και μικρός στην ηλικία, 56 είμαι, ναι. Ναι, μένω Κολωνό, δραστηριοποιούμε στον Κολωνό επαγγελματικά. Τι έχετε στον Κολωνό? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Τι, ποιο είναι το επάγγελμά σας στον Κολωνό? Διατηρώ γραφείο τελετών. Μάλιστα. Λίγο μακάβριο. Έχει πάντα δουλειά. Καμία δουλειά δεν είναι τροφή, κοπέλα μου. Όχι, όχι. Αυτό σημαίνει ότι έχει και λιμουζίνα. Δεν είπα ότι... αυτό ναι. Δεν είπα ότι είναι τροφή, απλώς είπα ότι έχει πάντα δουλειά αυτό το επάγγελμα. Σίγουρα έχει πολλή δουλειά. Τι να κάνουμε. Ο θάνατός στη ζωή μου, έτσι. Ναι, τώρα μην μπούμε σε αυτό, διότι... Όχι, έλα, έλα, λοιπόν, σας παρακαλώ. Πάμε παρακάτω λίγο, παρακαλώ, να μην μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Πάμε για το τι θέλει η Δομινίκη, θέλει, ζήτησε έναν άνθρωπο... Η Δομινίκη, ό,τι θέλει, μπορεί να το έχει.
Ναι, αλλά καταλάβατε, θέλουμε να είναι καλλιτεχνική φύση. Θέλει να είναι μοντέλο, θέλει να είναι επιστήμονα στον εγκέφαλο, θέλει να είναι και πτυχιούχος να είναι. Εσείς είστε αυτά. Ντομινίκη, προχώρα, μίλα για πάρτι. Δεν μπορώ να μιλάω. Πώς είστε από εμφάνιση? Εμφάνιση μέτρια, 1,87, ελαφρώς γκρίζα μαλλιά. Και κουστούμαρισμένος, φαντάζομαι, πάντα. Υγιής. Λοιπόν, τι άλλο. Είστε ξανθός με γαλάζια μάτια. Μάγος είσαι. Όχι, καστανά μάτια. Καστανός, καστανά μάτια. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Είστε αθλητικός, γυμνάζεστε, έχετε γυμνασμένο κορμί. Αρκετά, αρκετά. Στο λιβάρι. Τα αρκετά, πόσο αρκετά. Αρκετά, δεν είμαι καταρχήν παχής. Έτσι, δεν είμαι παχής. Όμως... Για το ύψος μου είμαι γύρω στα 80 κιλά, 78-80 κιλά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω, σας παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο. Θα τον καλέσουμε μετά για να μιλήσει με τη Δομινίκη. Θα τον καλέσει η Δομινίκη, δηλαδή. Καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται. Εσύ καλύπτεσαι από αυτόν τον άνθρωπο? Πρέπει να κάνουμε περισσότερες ερωτήσεις. Εντάξει, δεν θα τις κάνουμε όλες τώρα. Όμως θα πας εσύ μετά επάνω και θα μιλήσεις. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, μεσιό. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Ανίτα μου. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ανεβάσει το επίπεδο φέτος, το καταλάβατε. Ονομάζομαι Τζάστιν. Μάλιστα. Και είμαι 35 χρονών. Μάλιστα. Ζω στο Μόντε Κάρλο και έχω έρθει για διακοπές εδώ στην Ελλάδα, που μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Α, στο Μόντε Κάρλο μένετε? Βεβαίως. Μάλιστα. Αμερικάνα η μαμά, Έλληνας ο μπαμπάς. Εσείς πώς στα Μοντεκαρλιώτικα, πώς φτάσατε? Λόγω της δουλειάς μου. Ποια είναι η δουλειά σας? Δεν σας άκουσα. Η δουλειά σας ποια είναι? Δυστυχώς αυτό δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Μπορώ να πω όμως ότι τηρώ τις προϋποθέσεις των κοριτσιών. Ένα λεπτό, μεσχύ. Μένετε στο Μοντεκάρλο? Ναι. Και τι εννοείτε δεν μπορείτε να μας πείτε τι δουλειά κάνετε στο Μόντε Κάρλο? Δεν μπορώ να πω. Μπορώ να πω ότι έχω όμως 10 πιστωτικές κάρτες, ότι έχω κότερο. Μάλιστα. Γενικά προσέχω τη διατροφή μου, είμαι εμφανίσιμος, έχω πρασινομελή μάτια. Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μας λέτε τι δουλειά κάνετε, μεσιο. Αυτό μου τις πάει εμένα με εσάς. Γιατί είναι δύσκολο. Τι δύσκολο, τι κάνετε? Κάνετε κάποιο έτσι όπως μας το λέτε, μας δημιουργείτε και ερωτηματικά. Δηλαδή, μας βάζετε στο μυαλό ότι μπορεί να κάνετε και παράνομες. Όχι, είναι νόμιμη η δουλειά μου, μην αγχώνεστε. Ας πούμε ότι είμαι κάτι σαν δικηγόρος. Κάτι σαν δικηγόρος δεν υπάρχει. Είσαι ή δεν είσαι δικηγόρος? Ας πούμε ότι είμαι, ναι. Κάτι σαν δικηγόρο με έναν άνθρωπο που θα φανταστώ. Τον λένε Γιάννη Λαμπρόπουλο που δεν είναι δικηγόρος, αλλά μοιάζει με δικηγόρος με όλα αυτά που κάνουμε τα συμβόλαια γύρω-γύρω. Αλλά όλο αυτό. Αλλά δεν ξέρω κάτι σαν δικηγόρο. Δηλαδή είσαστε δικηγόρος, μεσιό, ή δεν είστε? Ναι. Είστε? Ναι. Και γιατί δεν λέτε είμαι δικηγόρος, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, δεν ήθελα να φανερωθώ, να πω ότι τέλος πάντων. Το θέμα μας είναι ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Εγώ τηρώ τις προϋποθέσεις, αυτές που θέλουν οι κοπέλες. Ναι. Απλά το πρόβλημά μου είναι ότι δεν ξέρω ποια να διαλέξω. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και οι δύο υπέροχα κομμάτια. Μπορώ να προτείνω παρακαλώ κάτι? Σας ακούω, μεσχύω. Αν θέλουν τα κορίτσια να, τώρα που είμαι στην Ελλάδα, να τις γνωρίσω και τις δύο να έρθουν στο κότερό μου, να φάμε, να πιούμε, να μιλήσουμε και όποια μου κάνει καλύτερα. Εντάξει, θα το κοίταξε, δούμε εκείνη τη στιγμή. Βέβαια πάρα πολύ πεζό, αλλά εσύ το με το κότερο έχεις έρθει από το Μόντε Κάρλο? Ναι. Πόσο καιρό έκανες να έρθεις με το κότερο από το Μόντε Κάρλο? Δεν είναι κάτι. Μπαμπάμ, Εξάλλου δεν οδηγώ εγώ. Έχω τον προσωπικό μου οδηγό. Οδηγός κότερο, εννοεί καπετάνιο. Βεβαίως. Καπετάνιο, ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Νομίζω ότι μας έχετε φλωμώσει το παραμύθι, μεσιό. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να αφήσω και τα τηλέφωνά μου και τα στοιχεία μου και όλα. Μάλλον έχουμε φάει πολύ δράκο από ό,τι φαίνεται, υπτάμενο, με ουρές και φτερά. Διότι εδώ βλέπω να έχει πιτηρίδα το θέμα, κοριτσιά. Πάρα πολύ. Δεν έχει να σας πω, όπως λέω την αλήθεια.
Ωραία, που συνεννοηθείτε τι θα κάνετε μαζί του, γιατί έχω και άλλες δουλειές, ε. Δηλαδή τώρα εμείς θα περάσουμε από casting, δεν το δέχομαι. Έλα, Αντριάννα, πάρ' το πάνω σου. Δεν πιστεύω ότι είναι κατάλληλος. Ναι, δηλαδή τώρα να λέει... Δεν προϋποθεί. Εγώ τον πήρα γραμμή ότι λέει δράκο για το κότερο. Το λέω εγώ, ο οδηγός μου λέει, δεν τον λες οδηγό. Ακριβώς, ή καπετάνιος το προσδιορίζεις. Τον λες τώρα το καπετάνιο οδηγό, να πούμε. Βέβαια. Σε λίγο θα μας πει και το χειρόφρενο και τέτοια για το κότερο. Μας τελάνε, εξάτμιση και τέτοια. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τα κορίτσια που ήταν εδώ κοντά μας. Υπάρχουν και άλλα τηλεφωνήματα τα οποία μπορεί να δεχτούμε αργότερα. Αλλά θα πρέπει να πάτε να μιλήσετε με αυτούς που σας έχουν καλέσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε όμορφες, νέες, ωραίες και έχετε τη δικιά σας προσωπικότητα.